παρουσίαση. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ιντερνετικό ραδιόφωνο και να χτίσουμε το δικό μας web radio μέσω ίντερνετ. Το να φτιάξουμε ένα συμβατικό ραδιοφωνικό σταθμό είναι κάτι που κοστίζει εκατομμύρια σε άδειε εξοπλισμό. Χάρη στο διαδίκτυο, μπορεί όμως ο καθένας από εμάς να δημιουργήσει ένα ιντερνετικό ραδιόφωνο μέσα σε λίγα λεπτά και με μηδενικό κόστος, δηλαδή εντελώς δωρεάν. Στο τέλος αυτού του οδηγού θα γνωρίζετε πώς να φτιάξετε το δικό σας ράδιο. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ιντερνετικό ραδιόφωνο για να μιλάμε, να κάνουμε την πλάκα μας, δεν θα μας ενοχλήσει κανείς. Όμως, αν θέλουμε στο ιντερνετικό ραδιόφωνο να παίξουμε μουσική που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, θα πρέπει να κάνουμε μία αίτηση για επεγραμμική χρήση μουσική στην ΑΕΠΗ. Αν σκοπεύουμε να φτιάξουμε ένα εμπορικό ιντερνετικό ραδιόφωνο και να πουλάμε διαφήμιση, θα πρέπει να συμβουλευτούμε κάποιο λογιστή και κάποιο δικηγόρο για όλες τις νόμιμες διαδικασίες για να μην έχουμε μπλεξίματα. Πάμε στο βήμα πρώτο λοιπόν. Φτιάχνουμε έναν δωρεάν λογαριασμό στο listen2myradio.com. Πάμε να δούμε λοιπόν πρακτικά πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε λογαριασμό για να φτιάξουμε το δικό μας ράδιο. Σε αυτή τη σελίδα εδώ της ip.gr που ανέφερα και νωρίτερα, μπορούμε να δούμε το αμοιβολόγιο για κάθε χρήση μουσικής στο ίντερνετ ή εκτός. Επίσης, για να κάνουμε αίτηση για την επιγραμμική online χρήση μουσικής που ανεφέραμε, ερχόμαστε εδώ. Σας έχω και τη διεύθυνση πάνω, πάλι στο ip.gr. Επιλέγετε ένα από τα δύο, εμείς επιλέγουμε διαδικτυακή χρήση και μας στέλνει να συμπληρώσουμε την αίτηση και στο τέλος πατάμε υποβολή και ενημερωνόμαστε αν γίνεται δεκτή ή όχι. Πάμε λοιπόν να κάνουμε λογαριασμό για να φτιάξουμε το δωρεάν ίντερνετ. Μπαίνουμε σε σελίδα listen2myradio.com και πατάμε sign up. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας. Πατάμε Create, αφού συμφωνούμε και με τους όρους χρήσης. Θα μας έρθει ένα email επιβεβαίωσης. Κάνουμε κλικ στο σύνδεσμο και στη συνέχεια να κάνουμε login στο λογαριασμό. Πάμε πάνω δεξιά, στο Free Account. Βάζουμε mail και password και πατάμε login. Μας εμφανίζει λοιπόν ένα μήνυμα το οποίο θα οδηγηθούμε για να γράψουμε δύο password, ένα για τον broadcaster και ένα για τον admin. Φροντίζουμε να δημιουργήσουμε ασφαλή password και να τα θυμόμαστε γιατί θα τα χρειαστούμε πολύ σύντομα. Ερχόμαστε εδώ λοιπόν, πατάμε στο install, στο here που μας δείχνει. Και βάζουμε δύο ισχυρούς κωδικούς, παράδειγμα. Δύο αντικειμενικά password. Κατεβαίνουμε λοιπόν και φτιάχνουμε κάποια στοιχεία για τη σελίδα μας. Το καλύτερο ράδιο. Όπα, εδώ, ναι. Το καλύτερο ράδιο. Του πρόσεξε το. Σε αυτό το κείμενο θα βρίσκεται αριστερά στη σελίδα. Πρέπει να είναι ως 30 λέξεις όπως μας λέει και θα πρέπει να γράψουμε μια περιγραφή μέχρι να το γεμίσουμε. Το δεύτερο κείμενο θα είναι στα δεξιά και πρέπει να έχει μήκος από 30 έως 100 λέξεις. Θα πρέπει δηλαδή να λέμε αναλυτικότερα οτιδήποτε θέλουμε εμείς. Αφού τελειώσουμε με τα κείμενα, επιλέγουμε το όνομα που θα έχει η σελίδα μας στο Listen to My Radio. Αυτή θα είναι και η διεύθυνση που θα έχει το ιντερνετικό ραδιόφωνο μας, όποτε επιλέγουμε το όνομα με προσοχή. Παράδειγμα, πρόσεξε το. Αφού λοιπόν συμπληρώσουμε και το πρώτο και το δεύτερο κουτάκι, αυστηρά ακολουθήστε τις οδηγίες, διότι δεν θα σας επιτρέψει το σύστημα και κάθε λίγο και λιγάκι θα σας εμφανίζει ότι error και error. Οπότε συμπληρώνουμε μέχρι τις λέξεις ή το πρώτο μέχρι 30 λέξεις και 100 maximum και εδώ 30 και 100 maximum για να μπορεί να σας δεχτεί. Πατάμε install
αφού οδηγηθούμε σε μία οθόνη που μας λέει για πάμε στο επόμενο step, πατάμε press here και προχωράμε. Εδώ μας εμφανίζει τους radio servers. Εφόσον είμαστε στην Ελλάδα λοιπόν και θέλουμε να μας ακούνε Έλληνες και οι ακροατές μας κυρίως θα είναι στην Ελλάδα, εδώ ή η Γερμανία. Πατάμε εμείς Ηνωμένο Βασίλειο. Σημειώνουμε τα στοιχεία που θα μας εμφανίσει την IP και την port. Αυτά εδώ πέρα. Κάντε τα κάπου copy-paste γιατί θα σας χρειαστούν. Πλέον το ράδιο μας είναι έτοιμο και είμαστε online για να ξεκινήσουμε. Αφού λοιπόν έχουμε ετοιμάσει το ράδιο μας και έχουμε την υποδομή, αυτό που χρειαζόμαστε είναι το πρόγραμμα το οποίο θα μας συνδέσει με το ραδιόφωνο για τη μουσική και για τη φωνή μας. Το πρόγραμμα λοιπόν που επιλέγουμε είναι αυτό εδώ. mi3x.org. Είναι ένα πρόγραμμα με εντυπωσιακά πολλές δυνατότητες. Κατεβάζουμε την έκδοση για Windows. Πατάμε αριστερά πάνω Downloaded. Ανάλογα με την έκδοση που έχετε, κατεβάζει και τον ανάλογο, 32bit64 δηλαδή. Και πάμε να το κάνουμε εγκατάσταση. Σε περίπτωση που θέλουμε να παίξουμε τραγούδια MP3 στο ιντερνετικό ραδιόφωνο, μέσω του προγράμματος αυτού θα χρειαστεί να εγκαταστήσουμε τον LAME MP3 Encoder. Πάμε να το κάνουμε εγκατάσταση. Τόσο απλά. Και περιμένουμε να ολοκληρωθεί το install. Αφού ολοκληρωθεί η κατάσταση, για να συμβεί λοιπόν να βάλουμε τα MP3 μας, ερχόμαστε εδώ. Αυτό το αρχείο θα σας το έχω και στο proxexero.gr στο άρθρο και κάτω από το βίντεο. Εγώ έχω την 64-bit έκδοση. Κατεβάζουμε λοιπόν το DLL αυτό. Ερχόμαστε εδώ δεξιά. Πατάμε download. Θα το τοποθετήσουμε. Να το βρούμε. Πάμε λοιπόν να βρούμε το φάκελο. Αρχή εφαρμογών. Βρήκαμε το φάκελο. Πατάμε copy paste συνέχεια. Και είμαστε έτοιμοι. Πάμε λοιπόν να ρυθμίσουμε το πρόγραμμά μας. Το ανοίγουμε καταρχάς. Την πρώτη φορά που θα το ανοίξουμε λοιπόν θα μας ζητήσει να επιλέξουμε τον κατάλογο στον οποίο έχουμε συλλογή τη μουσική μας. Η προεπιλογή είναι ο φάκελος μουσική όπως βλέπουμε. Δεν έχει κάτι μέσα. Θα δούμε λοιπόν αυτό που θέλουμε εμείς. Αφού ανοίξει το πρόγραμμα πηγαίνουμε στο μενού επιλογές. Δεν μας ανησυχεί αυτό όμως, καθώς το πρόγραμμα θα βρει κανονικά όλα τα διαθέσιμα MP3 του υπολογιστή μας. Είμαστε λοιπόν στο control panel. Βλέπετε εδώ τι αρχίζει στο σκανάρισμα για να βρει τη μουσική, οτιδήποτε και να είναι αυτό, από WAV, ringtone, και επιλέγουμε εμείς ποια θέλουμε να παίζει. Στην οθόνη λοιπόν που μας ανοίγει φροντίζουμε να έχουμε τα ηχεία του υπολογιστή ως πρωτεύον κανάλι και στα ακουστικά επιλέγουμε τα ακουστικά μας. Πάμε λοιπόν να το δούμε από εδώ, επιλογές, προτιμήσεις, ύστερα πατάμε την καρτέλα input και επιλέγουμε το μικρόφωνο μας. Τέλος, για τη σύνδεση με το ραδιόφωνο πηγαίνουμε στη ζωντανή εκπομπή, συμπληρώνουμε τις ρυθμίσεις με βάση τα στοιχεία που μας έχει δώσει το Listen to My Radio, αυτά που σας είπα πριν, την IP και το port. Αν δεν τα είχαμε σημειώσει, όταν μπούμε login στο λογαριασμό θα μας τα εμφανίσει πάλι. Και τσεκάρουμε το Enable Live Broadcasting. Εδώ. Επιλέγουμε τύπος Shoutcast. Στον κεντρικό υπολογιστή συμπληρώνουμε τη διεύθυνση IP που μας έδωσε το Listen to My Radio. Στο είσοδος γράφουμε Admin. Εδώ. Στη θύρα βάζουμε την port που μας έδωσε το Listen to My Radio. Στον κωδικό, τον κωδικό του Admin που ορίσαμε
στο Listen to My Radio και στο Encoded Bitrate βάζουμε 192 kbps. Εδώ. Αν μας κάνει διακοπές ο ήχος από το ραδιόφωνο κατά την αναπαραγωγή, μειώνουμε το bitrate σε 128 ή ακόμα και χαμηλότερα. Πατώντας λοιπόν το OK και αφού ακολουθήσαμε αυτά τα βήματα και την επόμενη φορά που θα ανοίξουμε το πρόγραμμα αυτό θα χρειαστεί μόνο να τσεκάρουμε το Enable Live Broadcasting για να συνδεθούμε και οι υπόλοιπες ρυθμίσεις που έχουμε κάνει είναι ήδη αποθηκευμένες. Περισσότερες πληροφορίες λοιπόν για το πώς θα μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο, τη φωνή και τη μουσική με το πρόγραμμα αυτό σας έχω παρακάτω το link για να απευθυνθείτε και να δείτε από το βήμα 5 και ύστερα περισσότερες πληροφορίες για να το χρησιμοποιήσετε. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε ένα ακόμη βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι και για τα επόμενα βίντεο. Γεια σας!